Βγήκε λοιπόν η Κατερίνα Παπουτσάκη, βγήκε στον Νίκο Χατζηνικολάου και έκανε καταγγελία. Έκανε καταγγελία ότι επιχείρησαν να την παρενοχλήσουν 2 φορές σε κάστινγκ. Μίλησε, τα είπε όλα ναι, τα είπε, βόρια, και να μας πεις και αν την είδε και ο κόσμος όμως. Είδαν την εκπομπή χθες. Είδε ο κόσμος τη συνέντευξη αυτή της Παπουτσάκη. Για πάμε να δούμε τι είπε για την παρενόχληση και αμέσως μετά τα νούμερα τηλεθέασης. Σε μία από τις πρώτες οντισιών άρχισε αυτός που σου έκανε την οντισιόν κάποια υπονοούμενα ναι. και έφυγες τρέχοντας. Ναι. Επομένως ήταν κάτι που υπήρχε, υπήρχε αυτό. Πάντοτε και αυτό μου συνέβη κάνα 2 φορές ευτυχώς χωρίς να, να μου έχει μείνει μέσα μου κάτι από αυτό γιατί δεν προχώρησε σε σημείο ώστε να γίνει παρεμβατικό. Αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσα να ήμουν πιο άτυχη και η στιγμή να ήταν πιο δύσκολη, ο άνθρωπος να ήταν πιο αδίστακτος, εγώ να μην είχα καταλάβει πάρα πολύ καλά, να μην είχα αντιληφθεί εξ αρχής. Θα μπορούσα πολλά τα ενδεχόμενα να έχουν υπάρξει, πολλές κακές εκδοχές αυτών των στιγμών, αυτής της περίπτωσης τέλος πάντων. Αυτό συνέβη στην πολύ πολύ, πολύ αρχή της καριέρας μου. Μετά όταν σιγά σιγά άρχισα να, επειδή από πάρα πολύ νωρίς, μετά με τον Πάνο τον Κοκκινόπουλο ήρθαν μετά και η σειρά στο Μέγκα, οι Έρηνες Σιωπές κτλ. Οπότε η αναγνωρισιμότητα ήρθε πάρα πολύ νωρίς, σχεδόν από τα 21-22 μου. Σταμάτησε αυτό να υπάρχει, δεν μου ξανασυνέβη. Αλλά πριν είχε συμβεί 2 φορές σε κάστινγκ για ταινία, ας πούμε. Αυτά που ακούς τον τελευταίο καιρό σε έχουν σοκάρει. Κάποια πράγματα μπορεί να τα ήξερα κι εγώ, όμως σε αυτή την έκταση που κάποια πράγματα έχουν ξεδιπλωθεί να έχουν συμβεί, είναι κάτι το αδιανόητο και εξοργιστικό. Φυσικά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Φυσικά στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, παιδιά, που εν πάση περιπτώσει έχουν υποστεί οποιοδήποτε είδους κακοποίηση ή παρενόχληση. Και είναι καιρός πια ο χώρος μας να στράψει και να γίνει λαμπερός.